όμορφη, γιατί από το πρόσωπο δεν καταλαβαίνεις ότι είναι έγκυος. Ούτε γυναίκα. Δυστυχώς, χέρια, πόδια και πρόσωπο δεν έχουν αυτό αλλάξει. Επειδή αλλά κυλίτσα έχει. Πάντα γυμνασμένη και τα λοιπά, πιστεύεις. Τι να σου πω, ξέρω εγώ. Με λέγεται, πήρε 30 κιλά. Από τα ρότερα σώματα που υπάρχουν. Ήταν και επαγγελματία χορεύτρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει να κάνει με το σωματότυπο. Δεν μπορώ να σου πω με τι έχει ακριβώς να κάνει. Δείξε και την κόκκινη κάλτσα που είναι τέλεια. Είπα να σας έρθω άνετη, πολύ. Ωραία, μου φέρει η Σοφία του κόσμου τα φορέματα και λέω, όχι, θα είμαι έτσι. Καλά έκανες. Με το φορέμα, το... Πόσα κιλά έχεις πάρει στην εγκυμοσύνη? Μέχρι στιγμής έχω πάρει 9,5. Τίποτα. Τίποτα, παιδιά. Είμαι στον 7ο και. Εντάξει. Άρα 2 μήνες. Ούτε 2 μήνες. Εγώ τα 30 είχα φτάσει στο πρώτο. Πώς το έκανες αυτό? Δεν ξέρω. Έτρωγες. Εγώ αισθανόμουν να το ζούσα πολύ ότι ήμουν έγκυος. Δηλαδή, τελειώνα δουλειά, πήγαινα σπίτι και έλεγα τώρα. Τι θα φάμε. Πώς έτρωγες, παιδί μου? Εμένα έχει κλείσει στο μάχη μου. Δηλαδή, δεν ξέρω πού έχει πάρει. Στο δεύτερο παιδί μου πήρε 12, 13, 14, ξέρω εγώ. Στο πρώτο 25. Γιατί έτρεχα? Νομίζω ότι για να πάρει τόσα κιλά πρέπει να τρως. Ναι. Είναι αγοράκι ή κοριτσάκι? Δεν ξέρουμε. Έλα τώρα μας κάνεις πλάκα. 7 μηνών και δεν ξέρετε. Είπαμε, δεν ξέρουμε. Ξέρουμε. Προφανώς γιατί εμείς είπα να μην το μάθουμε. Δεν θέλατε. Όχι. Γιατί? Εγώ θα... Γιατί πρώτον, υπάρχουν πολύ λίγες εκπλήξεις πραγματικές στη ζωή. Και, μία, και αυτή είναι, μία πολύ μεγάλη έκπληξη. Και δεύτερον, ότι δεν έχει πραγματικά σημασία τι είναι. Δεν θες να του μιλάς όμως? Του μιλάω. Λέω, μωράκι μου, τι ωραία που περνάμε. Πόσο δεν με έχει ταλαιπωρήσει, πόσο καλά έχουμε συνεννοηθεί από τώρα. Έχει καλή εγκυμοσύνη, τίποτα. Ναι, έχω τέλεια, τέλεια. Μπράβο, Ρετσέτα. Και εσύ, α πούμε, τι διαισθάνεσαι, ότι θα είναι κοριτσάκι αγοράκι ή όχι? Διαισθάνομαι ότι θα είναι αγοράκι. Ότι θα είναι αγοράκι. Mm. Ένα είναι. Από ένα. Μη σα γίνει μεγάλη έκπληξη. Όχι, ένα. Περίμενε λίγο να το δούμε. Ο μπαμπά. Και αυτό ήταν δική του ιδέα να μην μάθετε το φίλο. Ναι, ήταν μια απόφαση από κοινού. Ναι. Είμαστε πολύ cool, παιδιά. Δεν ξέρω πώς εσείς το έχετε περάσει, πώς το περνάνε οι άνθρωποι, αλλά εμείς δεν έχουμε ούτε αυτή την. Το κάτι έχει αλλάξει η ζωή μας, ότι το κάτι θέλατε, περιμένουμε. Ζέτα. Το θέλαμε, ναι. Δηλαδή συνειδητά ήρθε ή έτυχε μέσα στο συνειδητότατα, συνειδητότατα. Συνειδητότατα και μια απόφαση την οποία την πρότεινα εγώ. Ένα κάτι το οποίο το πρότεινα εγώ, γιατί ο Μιχάλης είναι ούτως ή άλλως σε μια ηλικία που έχει χρόνια μπροστά του να σκεφτεί να γίνει πατέρας. Ήταν κάτι το οποίο είναι το σκέφτηκα... Είναι μικρότερος ηλικία από σένα. Είναι μικρότερος ηλικία από μένα. Ναι. Και αυτό που σκέφτεται σε αυτή την ηλικία που είναι 34 χρονών, είναι πρώτα πώς θα φτιάξει την επαγγελματική του ζωή, πώς θα είναι εντάξει με τον εαυτό του προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί και στο ρόλο ενός πατέρα. Τουλάχιστον σε αυτό που έχει να κάνει με τις συνθήκες της ζωής. Γιατί σαν πατέρας νομίζω θα είναι καταπληκτικός, κατά τα άλλα. Άρα εσύ πιο πολύ του είπες ότι πάμε να το κάνουμε γιατί το θέλω? Εγώ πολύ, του είπα, ναι, ξέρεις όμως γιατί το ήθελα πολύ. Με ξέρετε, με γνωρίζετε και δεν το έχω κρύψει. Ήμουνα πολύ αρνητική στο να γίνω μητέρα. Εγώ αυτό και μέχρι πριν αυτό. Από έναν χρόνο. Να φανταστείτε, έκοψα την ασφάλεια ζωής που είχα, που είχε επίδομα το κετού, την οποία την είχα από τα 18 μου. Δεν τη χρειάζομαι. Γιατί εγώ είπα, δεν τη χρειάζομαι, δεν θα κάνω παιδί. Μα εγώ στο διάλειμμα αυτό της είπε, ποτέ δεν ήθελες, ρε παιδί. Ήσουνα... Αρνητική, δεν το είχες. Όχι αρνητική, δεν το ήθελες, όχι ότι ήσουν αρνητική. Και ακόμα, όμως, γιατί? Και ακόμα τώρα το σκέφτομαι και μπορώ να σας πω και περισσότερο. Σε σχέση με την τεράστια ευθύνη να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, ναι. Πρώτον, και δεύτερον, να φέρει στον κόσμο, σε αυτό τον κόσμο ένα παιδί. Στο έβγαλε ο σύντροφός σου. Συνηγόρησε. Σαφώς, ήταν... για να πάρεις την απόφαση. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η σκέψη πώς, για να του κάνεις τη συζήτηση. Η σκέψη ήταν ως εξής. Καταρχάς, μέσα μου δεν ήμουν έτοιμη να εγκαταλείψω την ιδέα του να αποκτήσω ένα παιδί. Mm-hmm. Όταν δηλαδή έφτασε το πράγμα στα διατάφτα και λέω, είμαι 40 χρονών. Πρέπει να δω τι θα κάνω. Τι λες την ηλικία σου φορά παρτίδα. Μπράβο, ρε. Εντάξει, μακάρι. Ούτως ή άλλως, είναι λίγο βλακή. Ότι μετά θα είναι δύσκολο. Θα πρέπει να πω σε άλλες διαδικασίες. Μετά θα πω σε άλλες διαδικασίες. Δηλαδή, αν σκεφτώ ότι θέλω μετά από 5 χρόνια να κάνω. Μπορεί να μην μπορέσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και δεν θα ήθελα να πω ότι το εγκαταλείπω χωρίς να το έχω προσπαθήσει φυσιολογικά. Και το δεύτερο είναι ότι ακούω πάντα το σύμπαν και αυτά τα σημάδια τα οποία σου φέρνει. Έκανα μία σειρά πέρσι που τελικά ήμουν έγκυος. Έκανα ένα, τη μοντέρνα οικογένεια. Το έργο στο οποίο, το κινηματογραφικό το οποίο θα βγει 4 Φεβρουαρίου, πάλι προσπαθούσα να κάνω παιδί και πάλι τελικά κάπως έρχεται το παιδί αυτό.
Έπαιξα στη μελωδία της ευτυχίας με πάρα πολλά παιδάκια. Έκανα το γράμμα σε ένα παιδί, το τελευταίο μου θεατρικό. Ο μονόλογος που σε είχε συνεπάρει. Γενικώς είχε να κάνει όλο κάτι με το μωρό. Και λες, άρα δεν τυχαίο όλο αυτό το πράγμα που μου συμβαίνει γύρω. Τουλάχιστον να το σκεφτώ. Για να, πάρω, να βάλω στον εαυτό μου το ερώτημα. Πώς το έμαθες ότι είσαι έγκυος? Με τεστ εγκυμοσύνης. Δηλαδή, είχες καθυστέρηση, ας πούμε, πήρες τεστ εγκυμοσύνης. Είχα καθυστέρηση τρεις μέρες και λέω, είμαι έγκυος. Το ένιωσα. Το ένιωσες, ήσουν μόνη σου όταν το έκανες? Ήμουνα με μία φίλη μου. Και βγαίνει θετικό, δύο γραμμούλες, νομίζω είναι πώς είναι η κεφαλάκια. Είναι συν. Συν. Εγώ τουλάχιστον αυτό που έκανα είναι το συν, δεν είναι το έγκυο. Και με το που βλέπεις το συν τι γίνεται, τι... Λέω, είμαι έγκυος. Έκλαψες, τι έκανες? Τίποτα, έμεινα... Το ένιωθε.